Λίμα αλλάζει για τον Τσιλιανίδη. Τσιλιανίδη στο 1-2 και μπαίνει στην περιοχή. Κοντά στο 1-0 ο Ηρακλής στο πλασέ. Δεύτερο πλασέ. Δεύτερη απόκρουση από το Στόικο. Η πρώτη από το Δάφκο, η δεύτερη από το Στόικο. Στην... Τώρα αρχίζουν και τρέχουν προς τη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά. Γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Στόικο. Ή ο Κάσος ήταν. Η δόξα δράμας ευνηδιάζει πάντως στο 28ο λεπτό. Φάουλ εξαιρετικά χτυπημένο από τον Χρήστο Ρούτσι. Βλέπουμε κεφαλιά από τον Πασχάλη Κάσο. Η μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Χουάντερσον. Ηρακλής, δόξα δράμας 0-1. Και πάλι από μια άλλη κάμερα. Πολύ καλή κίνηση. Τάει με τον Κυριάκο. Τάει τελικά. Η μπάλα κεφαλιά. Ενστικτόδης απόκρουση του Δάφκου. Πολύ καλή κεφαλιά του Ματσούκα που πιάνει το κεφάλι του. Συγγίνει στην κόντρα επίθεση. Εδώ. Ο Τάει. Κεφαλιά του Ματσούκα. Ενστικτόδης απόκρουση του Δάφκου. Κρατάει ανέπαφη την εστία του. Πορτουλίδης. Ανοίγεται ο Κυριάκος. Σουτ. Γκολ. 1-1. Εκπληκτικό γκολ από τον Τάσο Κυριάκο. Σημαδεύει σωστά. Εδώ ο Κυριάκος. Όγιος. Ένα σύμπλεγμα όλοι οι παίκτες. Μάτρα. Και σημαδεύει στην αριστερή γωνία, στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Δάφκου. Εκεί ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Κοιτάξτε και πάλι το εκπληκτικό γκολ του Τάσου Κυριάκου. Και από μια άλλη οπτική γωνία, χάρμα ιδέστε. Και πάλι το γκολ με το οποίο ο Ηρακλής φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Στο κιανόλευκο στρατόπεδο. Οι οπαδοί της Δόξας Δράμας που παρακολουθούν την ομάδα τους από κοντά. Έξαλλοι πανηγυρισμοί με την επίδοξη του τέρματος του Κάσου προς την πλευρά του στην εστία. Την οποία υποστήριζαν. Ποιον δεν θα τον βρει γιατί έκοψε έγκαιρα. Ο Στεριανός και από εκεί γίνεται η κόντρα επίθεση με τον Χιντασέλη που είναι γρήγορος. Βγαίνει απέναντι στο Χουάντερσον. Out! Τεράστια ευκαιρία για τη Δόξα Δράμας να μπει και πάλι μπροστά στο σκορ. Εδώ βλέπετε τον Χιντασέλη που έκανε μια εξαιρετική κίνηση. Εξαιρετική πάσα. Είναι γρήγορος, βάζει την μπάλα μπροστά, ξεπερνάει και τον Παπαστεριανό σε ταχύτητα, βγαίνει ο Χουάντερσον, πλασάρι, out. Με τη μία θα βρει τον Τάι, ο οποίος σημαδεύει τη γωνία με το αριστερό του Δάφκου. Πέφτει ο τερματοφύλακας όμως της Δόξας και μπλοκάρει την μπάλα.